πάμε να δούμε όμως μια κυρία που περπάτησε σε επίδειξη μόδας, έκανε τη διαφορά, Άντι Μακντάουελ, των 64, είναι από τις γυναίκες που προέβαλε πριν από 2 χρόνια πρώτη τα λευκά γκρίζα μαλλιά. Μη βάφετε τα μαλλιά σας. Είναι μια γυναίκα από τις πολύ ωραίες γυναίκες που έχουν περάσει στο χώρο της showbiz διεθνώς. Όμορφη. Περπάτησε λοιπόν πάρα πολύ όμορφη με ένα εξαιρετικά ωραίο κορμί και τα μαλλιά της γκρίζα. Είναι από τις γυναίκες αυτές που πρωτοστατεί σε αυτήν την εκστρατεία. Στην πούμε, αφήστε τα μαλλιά σας, σταματήστε να βάφετε τα μαλλιά σας, ταλαιπωρούμαστε από 20 χρονών. Μήπως έχει έρθει η ώρα να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας ακόμα και με γκρίζα μαλλιά. Οι Γαλλίδες το κάνουν. Το κάνουν πολύ φαίοι, βεβαίως. Εγώ διάβασα τώρα χθες συντοματικά μια έρευνα που λέει ότι υπάρχει μια μεγάλη τάση στην Ευρώπη, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία, και όλο και περισσότερες γυναίκες αφήνουν τα μαλλιά τους γκρίζα και λευκά, και ότι αυτό δείχνει και γυναίκες με πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, διότι το πρώτο που δέχεσαι όταν το κάνεις αυτό, εκτός από την εικόνα σου στον καθρέφτη που τη διαχειρίζεσαι, είναι το σχόλιο του κόσμου που κατευθείαν σου λέει «βάψε τα μαλλιά σου». Γιατί έχεις άσπρες τρίχες. Κοίτα, ναι, εδώ μιλάμε για γυναίκες που... Κοιτάς τη ρίζα μου. Όλοι μου είναι σε όλοι. Κοιτάμε μια στην άλλη τη ρίζα. Ναι, εμένα έχει βγει. Εδώ μιλάμε. Ρώτηκα τώρα. Έλα σε όλοι. Έλα, υπέροχο ήταν. Εδώ μιλάμε για γυναίκες που εύχομαι όλες μας να τους μοιάσουμε σιγά σιγά όσο μπορούμε κάθε μία. Το be yourself μέσα ο εαυτό σου. Και να μην υπολογίζει τη γνώμη των άλλων. Από την άλλη, ξέρετε, σκεφτόμουν ότι εγώ, ας πούμε, αν το έκανα κάποια στιγμή, είναι και πώς σου βγαίνουν τα λευκά. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει που τα βάφω κάθε 15 μέρες. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτό, μόνο τη ρίζα, τα τελευταία 100 χρόνια. Ότι μπροστά μου είναι όλα λευκά. Και εμένα. Αυτό τώρα δεν, αυτό πρέπει να έχεις και να σου βγει και ωραίο. Και να είναι όμορφο, δηλαδή, το είναι συμμετρικό, εννοείς. Ναι, το μαύρο ή το καστανό, ναι. με το λευκό. Ναι, όμως η μη συμμετρία είναι η επιτυχία και η φύση. Θεωρώ, ναι, ότι πρέπει να, σε κάποιες ταιριάζει περισσότερο. Και σε άλλες όχι, θα συμφωνήσω.